Τετάρτη 14 Αυγούστου 1974. Το τεράς ξυπνά και ήσαν έτοιμοι από καιρό. Ατήλες ολοκληρώνουν με το χειρότερο τρόπο το αποτρόπαιο εγκλημά τους στην Κύπρο. Χρειάστηκαν μόλις 60 ώρες. Το σχέδιο Β τέθηκε σε εφαρμογή στις 4:35 τα ξημερώματα. Ακριβώς μία ώρα και πέντε λεπτά μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων Κλειρίδιν Τεκτάσου στην Γενέβη. Αλλά μία απόφυγα εκ μέρους της Ομπαδικίας να επιβάλλει την θέλησή της. Απειλήσασα ότι εάν δεν εδιώνονται αποδεχτέ έντρος δύο ώρων απόψεις της, θα επικολούθει η χρήση των τουρκικών στρατευμάτων. Το σύνθημα έδωσε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Τουράν Γκιουνές. Αμέσως μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στη Γενέβη, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Πρωθυπουργό Ετζεβίτ, λέγοντάς του ότι η ΑΙΣΕ μπορεί να πάει διακοπές. Τουρκικές δυνάμεις εξαπολύουν σφοδρή επίθεση σε όλα τα μέτωπα της Κύπρου. Κινούνται ανατολικά προς την Αμόχωστο και δυτικά προς τη Λεύκα και τη Μόρφου. Στην Λευκοσία, ΕΛΔΙΚ και καταδρομής δίνουν σκληρές μάχες, ανακόπτοντας την τουρκική προέλαση προς τον Νότο. Δεν συνέβη το ίδιο και στη Βασιλεύουσα. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, οι Τούρκοι βρέθηκαν μέσα στην πόλη της Αμοχώστου και την κατέλαβαν σχεδόν χωρίς καμία αντίσταση. Ελπίζετε να πάτε πίσω στην Αμοχώστου? Πίσω. Πού να πάμε πίσω, ποιον? Πού να πάμε και να μην βρούμε τίποτε? Προτιμώ να μην πάω. Να βρω το σπίτι κούκκο. Μην πάμε λεσσά. Αφού λαλατήθηκε από τους ατήλες, η πόλη σφραγίστηκε. Οι εικόνες από την απομάκρυνση της τελευταίας κατοίκου της Αμοχώστου συγκλονίζουν. Σαν άλλη κυρά της Ρώη, η Μιμή Νικολαίδου παρέμεινε μόνη της στην Πολυφάντασμα για 13 μερόνυχτα. Το απόγευμα της 16ης Αυγούστου οι Τούρκοι κατέλαβαν το 37% του κυπριακού εδάφους. Ολόκληρο το τμήμα που αξιώναν μέσω του σχεδίου Τεκτάσου και επιπλέον την Αμόχωστο. Μέσα σε λιγότερο από τρεις ημέρες ολοκλήρωσαν την κατάληψη της οροσειράς του Πενταδακτύλου και κατέλαβαν την πεδιάδα της Μεσαωρίας, την Αμόχωστο, τη Μόρφου και την Καρπασία. Let's go.